Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας μιλήσω για τον εαυτό μας και τη λήψη πληροφορίας για να καταλάβουμε λίγα πραγματάκια σχετικά με το τι είναι προσλαμβάνω, την πληρότητα και πότε μπορούμε να μεγαλώσουμε, να επεκταθούμε συνειδησιακά. Αποφάσισα να σας δώσω ένα σχήμα για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, έστω ότι αυτό το σχήμα είστε εμείς και όλο το υπόλοιπο εδώ πέρα είναι το περιβάλλον. Όταν εννοούμε να πάμε στο κέντρο μας, εννοούμε φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να φτάσουμε εδώ πέρα, στο κέντρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι λειτουργούμε εμείς όπως το σύμπαν, φίλοι μου. Κάθε φορά που εδώ πέρα έρχονται όλες οι πληροφορίες από το περιβάλλον μπροστά εμάς, εμείς έχουμε φτιάξει αυτό το κομμάτι που λέμε συνειδητό. Το συνειδητό όμως κομμάτι, αυτό που αντιλαμβανόμαστε, είναι στον εξωτερικό μας χώρο. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι το συνειδητό. Κάθε φορά εμείς, για να χρειαστεί να αναβαθμίσουμε τη συνείδησή μας, πρέπει το συνειδητό κομμάτι μας να αρχίζει να πηγαίνει μέχρι το κέντρο μας και να γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Για ποιο λόγο σας το λέω αυτό, για να το κάνετε σαν εικόνα στο μυαλό σας? Γιατί κάθε πληροφορία που έρχεται από το περιβάλλον, όταν έρχεται μπροστά εμάς, σταματάει μόνο σε αυτό το κομμάτι που είναι το συνειδητό, που λέμε την προσωπικότητα, που λέμε τον εξωτερικό νου, που λέμε τη φυσικότητα. Και είναι όλο το περίβλημα, αυτό εδώ πέρα. Κάτι για να πληρωθεί και να έρθει η πληροφορία, για να μπει δηλαδή ενέργεια μέχρι τα βάθη μας, μέχρι μέσα και μόλις φτάσει στο κέντρο, τότε και μόνο τότε γίνεται δική μας 100%. Και τότε και μόνο τότε αλλάζουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το πράγμα, φίλοι μου, πρέπει να το κάνουμε μέσα μας, να αναγνωρίσουμε την ενέργεια που πηγαίνει στο κέντρο. Γιατί από το κέντρο θα ξαναβγεί και θα ξαναπάει πάνω για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε πληροφορία, δηλαδή την κίνηση της ενέργειας μέσα μας. Πρέπει να πληρεί έναν φορέα, δηλαδή να μας πληρώσει η πληροφορία. Οι άνθρωποι που είναι στην εξωτερική κατάσταση, βλέπετε, εδώ πέρα δηλαδή, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, δεν αφήνουν την πληροφορία να έρθει μέσα. Εδώ πέρα είναι η ενέργεια, φίλοι μου, έτσι. Η ενέργεια πρέπει να έρθει και να μπει, πάμε, στο κέντρο. Δηλαδή τι? Τότε εννοούμε βαθιά συγκίνηση. Όταν όλοι μαζί, σαν ολικός εαυτός, συγκινηθούμε από αυτή την ενέργεια. Δηλαδή κάνει την πλήρη φορά προς τα μέσα και από το κέντρο μας αρχίζει και ξαναβγεί έξω. Τότε έχουμε λάβει το μάθημά μας και πάμε στο επόμενο. Πώς πάμε στο επόμενο? Απλά, όπως βλέπω εδώ πέρα, το σηματάκι που έκανα, μεγεθυνόμαστε σαν εαυτός. Όπως το σύμπαν, όπως οι γαλαξίες. Μεγεθυνόμαστε και γινόμαστε μια σπήρα μεγαλύτερη φωτός, όπου μπορούν να έχουν τα 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 επίπεδα ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, όταν παίρνει τις πληροφορίες και τις πηγαίνει στο κέντρο του, για να τις πάει στο κέντρο του, πρέπει το εξωτερικό περιφερειακό νου να μπορέσει να τον ενώσει με τον εσωτερικό νου. Τότε και μόνο τότε του έρχεται η αντικειμενική γνώση. Μαθαίνουν, συγκινείται 100% πάνω σε μια ενέργεια. Όταν εμείς, φίλοι μου, έχουμε κατάκριση, όταν εμείς δεν δοκιμάζουμε σαν το Σοκράτη χωρίς να ξέρουμε τίποτα, όταν εμείς δεν πάμε κάτι να το βιώσουμε ολοκληρωτικά μέχρι το κέντρο, ποτέ δεν έχει έρθει το κέντρο μας και έτσι ποτέ δεν έχουμε πάρει την πληροφορία. Έτσι έρχεται η επανάληψη να μας δείξει για άλλη μια φορά μια σπήρα πιο εσωτερικά, να μπορούμε να μπαίνουμε και εμείς, έτσι, και μια σπήρα πιο εσωτερικά σημαίνει να μπορώ να το δω κάτω από βαθιές έννοιες, χωρίς τα επόμενα επίπεδα που έχω φτιάξει στην ενδύσή μου. Δηλαδή τελείως, μα τελείως κβαντικά, τελείως, τελείως ενεργειακά, τελείως, μα τελείως έξω από την προσωπικότητα του φυσικού νου. Οι άνθρωποι που μένουν λοιπόν εδώ πέρα και δεν αφήνουν την πληροφορία να πάει στο κέντρο, ενεργούν περιφερειακά. Και αυτός ο περιφερειακός, ο φυσικός νους, βλέπετε ότι στέλνει, έρχεται εδώ πέρα και το ξαναστέλνει πίσω. Το ξαναστέλνει πίσω χωρίς να έχει πάει στο κέντρο. Και αυτό γίνεται στην πραγματικότητα, φίλοι μου, και αυτό μας οδηγεί στην επανάληψη. Πρέπει εμείς με το που κεντράρουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα και έρθει εδώ πέρα η πληροφορία και κάνει όλη την κίνηση μέσα μας, τότε επεκτείνεται σαν γνώση σε όλα τα επόμενα επίπεδα και μας διαφέρει και μας βοηθάει να ανοίξουμε, να γίνουμε πιο πλήρεις. Αυτά σχετικά με την επέκταση και την εισχώρηση της πληροφορίας. Ειρήνη σε όλους.